συλλογική σύμβαση εργασία με αυξήσει στου μισθού, με 7 ώρο πεθύμενο 35 ώρο, με επιρροίε πληρωμένε από την πρώτη ώρα 100% όχι με ρεπό. Επίση τα διαλύματα είναι εντό του χρόνου εργασία. Αυτά υπάρχουν, είναι στην ζώνη του περάματο και το πέτυχαν εκεί οι μεταλλεργάτε με το Συνδικάτο Μετάλλου και Ναυπηγική Βιομηχανία. Μαζί μα είναι ο πρόεδρο αυτού του συνδικάτου, ο Σωτήρη Πουλικόγεννα, για να τα συζητήσουμε. Σωτήρη, πόσο σημαντικά είναι τα όσα προβλέπει η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για εσάς? Καταρχάς να πούμε ότι η Συλλογική Σύμβαση που υπογράψαμε φέτος το καλοκαίρι που έχει ξεκινήσει και εφαρμόζεται από 1η Οκτωβρίου με ορίζοντα όλο το 2022 δεν θα μπορούσε να έχει πάει καλά και να υπάρχει αν δεν είχε δοθεί το 2017 ο 9μηνος αγώνας να υπογράψουμε μετά από πολλά χρόνια ξανά κλαδική σύμβαση με όλα τα θεσμικά της κατακτήσεις που είχαμε και προ-κρίσης κατά βάση συν μισθούς που προέβλεπαν μεγάλες αυξήσεις σε σχέση με την κατάσταση επί κρίσης κτλ. Ήταν ένας δύσκολος αγώνας που κράτησε αρκετό διάστημα με απεργίες, με στάσεις εργασίας, συνελεύσεις χώρου δουλειάς, εκεί βασιστήκαμε. Σε χώρο δουλειά, καταλαβαίνετε, σε πολύ δύσκολες συνθήκες και κόντρα στο ρεύμα των καιρών. Δηλαδή, σε μια περίοδο που ψηφιζόταν τον Ιούνιο ο νόμος Χατζηδάκη για κατάργηση στην ουσία των υπερωριών, για κατάργηση και του 8ωρου, εμείς ερχόμαστε να παλέψουμε 7ωρο, πενθήμερο, 35ωρο. Τα διαλύματα που προβλέπει ο νόμος Χατζηδάκη να μην λογαριάζονται ως χρόνος εργασίας να συμπεριλαμβάνονται στο 7ωρο. Στο κομμάτι της υπερορίας, 100% από την πρώτη ώρα. Προς αύξηση με απαγόρευση στην ουσία μετατροπής της υπερορίας σε είδος, σε κάθε είδους, είτε ρεπό, είτε άδεια, οτιδήποτε άλλο και απαγόρευση της υπερορίας πάνω από 3 ώρες την ημέρα. Πώς οργανώθηκε αυτός ο αγώνας για να πετύχει τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας? Καταρχάς, ακριβώς επειδή ήταν σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες και μάλιστα όταν ξεκινάγαμε να πάρουμε τις αποφάσεις στη διαμόρφωση του πλαισίου πάλης να τις συζητήσουμε με τον κόσμο κτλ. Ήταν Φλεβάρης-Μάρτης, οπότε ήταν στο πικ, ας πούμε, νομίζω το δεύτερο κύμα πανδημίας. Έπρεπε να το λάβουμε υπόψη μας σοβαρά. Έτσι, αντί να πάμε σε μια γενική συνέλευση του συνδικάτου σε μια μεγάλη κλειστή αίθουσα κτλ. Γιατί και έξω δεν μπορούσε να κάνεις, πήγαμε σε γενικές συνελεύσεις, πάρα πολλές γενικές συνελεύσεις. Αυτό από τη μία μας πήρε περισσότερο χρόνο, όμως είχε και περισσότερη ουσία, περιεχόμενο, με την έννοια ότι γινόταν σε χώρους δουλειάς, σε εργοστάσια, σε καράβια και με στάσεις εργασίας. Είχε και αγωνιστικό κομμάτι, δηλαδή δεν γινόταν εκτός ωραρίου εργασίας, γινόταν με στάση εργασίας η συνέλευση σε κάθε χώρο δουλειάς. Είχε πιο μεγαλύτερη συμμετοχή των εργαζομένων στην αναγκαιότητα να υπάρχει σύμβαση, στην επιχειρηματολογία τη συνολικότερη, αλλά και στο να διαμορφωθούν αιτήματα τα οποία πραγματικά να πατάνε σε μια αναγκαιότητα που έπρεπε να γίνει κτήμα του καθενός για να το παλέψει. Αυτό έδωσε και τη δυνατότητα το επόμενο διάστημα να είναι πιο μαχητική η συμμετοχή και πιο αποφασιστική η συμμετοχή των εργαζομένων. Η συμμετοχή, ήθελα να επιμείνω λίγο σε αυτό, ήταν μεγάλη, σας ικανοποίησε ως συνδικάτο? Πλησίασε το 100% η συμμετοχή και στις κινητοποιήσεις. Υπήρχε μεγάλη συμμετοχή και στις συνελεύσεις. Οι συνελεύσεις ήταν στους χώρους δουλειάς πάνω από το 99%, ελάχιστοι δηλαδή δεν συμμετείχαν. Και ήταν πολύ συγκεκριμένοι και δακτυλοδεικτούμενοι για συγκεκριμένους λόγους αυτοί που δεν συμμετείχαν σε συνελεύσεις. Όμως η κουβέντα ήταν ζωντανή, είχε ουσία και τα αποτελέσματα της φάνηκαν όταν ξεκίνησε η μάχη. Στην ανακοίνωση, όταν πλέον είχατε κατακτήσει τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, λέγατε ότι πετύχατε το πρώτο ημίχρονο και τώρα έρχεται η μάχη της εφαρμογής. Ρωτώ λοιπόν, γιατί μιλάτε για μάχη εφαρμογής μιας σύμβασης? Είναι αποτέλεσμα της πείρας από την σύμβαση του 17, όπου δώσαμε ένα τιτάνιο αγώνα μετά από πολλά χρόνια, μνημόνια κτλ. Να ξαναέχουμε σύμβαση. Το καταφέραμε και μετά
για 3 χρόνια παλεύαμε, καράβι το καράβι, εργοστάσιο το εργοστάσιο, επιχείρηση την επιχείρηση, να εφαρμόσουμε τη σύμβαση. Γιατί οι νόμοι έμειναν πρίκα για την μη υποχρεωτικότητα και επέκταση των συμβάσεων. Η κυβέρνηση τότε του ΣΥΡΙΖΑ αρνιόταν πεισματικά με διάφορα προσχήματα να την κηρύξει υποχρεωτική. Δεν το έκανε ποτέ. Όλη αυτή η πείρα μας, που την επεξεργαστήκαμε κιόλας στην πορεία, μας έχει αφήσει και εμάς, ας πούμε, πώς το λένε, την παρακαταθήκη για το πώς θα δουλέψουμε τώρα. Άρα λοιπόν ξέρουμε και με την προσθήκη του νόμου Χατζηδάκη ότι το ζήτημα της υποχρεωτικότητας είναι κάτι πολύ δύσκολο να έρθει από πάνω με κάποιο νόμο ή από την κυβέρνηση. Δεν έχουμε αυταπάτες. Θα το παλέψουμε, αλλά αυταπάτες δεν έχουμε. Άρα θα το παλέψουμε με τη συμμετοχή όλων των εργαζομένων, που ήδη συμβαίνει τώρα που μιλάμε, να εφαρμοστεί επιχείρηση την επιχείρηση, καράβι το καράβι. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά όταν οι εργαζόμενοι είναι αποφασισμένοι και οι ίδιοι θέλουν να δουλεύουν, να εργάζονται με αυτή τη σύμβαση, τότε αυτό γίνεται πιο εύκολο και θα έχει επιτυχία. Ήδη σε ένα μεγάλο ποσοστό, στην προηγούμενη σύμβαση φτάσαμε κοντά στο 80-85% του κλάδου να εφαρμοστεί. Πολύ σημαντικό, όταν ποσοστά που μπορεί να είναι και ίδια με τότε που ήταν υποχρεωτική από το κράτος. Παρ' όλα αυτά, οι επιχειρήσεις την καταστρατηγούσαν. Δηλαδή, φτάσαμε κοντά στα ποσοστά της προκρίσης. Ήδη και τώρα, μέσα σε 1,5 μήνα προσπάθειας, έχουμε φτάσει σε ένα 50-60% των επιχειρήσεων να εφαρμόζεται. Ευελπιστούμε το επόμενο διάστημα και μέχρι το τέλος του χρόνου, δηλαδή την αρχή του νέου έτους, θα έχουμε φτάσει και περισσότερο και επιχειρήσεις που δεν καταφέραμε την πρώτη φορά να την εφαρμόσουν, να το πετύχουμε. Το δικό σας το παράδειγμα με τις λογικές σύμβασεις εργασίας μπορεί να αξιοποιηθεί ως συμπέρασμα σε άλλους χώρους, σε άλλους κλάδους, με τους εργαζόμενους που παλεύουν και εκεί για δικαιώματα και για αυξήσεις. Νομίζω ότι η ανακοίνωση στην οποία αναφερθήκατε προηγουμένως, που είναι ένα τετρασέλιδο στην ουσία, που είναι η κωδικοποίηση, τα βασικά, ας πούμε, το που προβλέπει μια συλλογική σύμβαση, και το εισαγωγικό σημείωμα για την αναγκαιότητα και όλα αυτά κτλ. Είναι η ανακοίνωση από ό,τι έχουμε μαζέψει από πληροφορίες μέχρι τώρα, που έχει διαβαστεί και συζητηθεί περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη του συνδικάτου, εκτός του χώρου για τον οποίο αφορά. Σε άλλα εργοστάσια, στα μεγάλα ναυπηγεία, σε κατασκευαστικές εταιρείες μεταλλουργικές της Αττικής, αλλά και εκτός Αττικής. Γιατί συμβαίνει αυτό, όπως μας έρχεται ως πείρα? Οι εργαζόμενοι, έχοντας βιώσει όλα τα μνημόνια, όλες τις συντριβές, ας πούμε, από τα νομοσχέδια που καταστρατηγούν τις συλλογικές συμβάσεις, τις καταργούν στην ουσία, από τη μία. Από την άλλη, το νόμο Χατζηδάκη τώρα και το θέμα των υπεροριών, που από τις υπερορίες, κακά τα ψέματα, ένας εργαζόμενος βούλωνε καμιά τρύπα. Το γεγονός ότι αυτό τώρα μπαίνει φρένο, από τη μία. Από την άλλη, η ακρίβεια που πνίγει τα νοικοκυριά. Έχει ανοίξει μια συζήτηση, τι γίνεται. Τι άλλο μπορεί να γίνει από το να παλέψεις για να έχεις μια σύμβαση με κάποιες αυξήσεις και κάποια δικαιώματα, που μέσα στη σύμβαση μπορεί να βάζεις και τρικλοποδιές και σε νομοθετήματα, ας πούμε, στον χώρο εργασίας, όπως αυτό που είπαμε εμείς για τα διαλύματα ή για την υπερορία. Άρα, αυτή η πείρα του αγώνα αυτού και η κατάκτηση, το αποτέλεσμα, έχει ανοίξει την όρεξη, να λέγαμε, σε κάποιους χώρους, σε κάποια εργοστάσια εκτός ναυπηγοεπισκευαστικού τομέα για το οποίο αφορά η σύμβαση. Έχει δηλαδή αυτή την κουβέντα και μας παίρνουν και τηλέφωνα και συζητάμε. Άρα λοιπόν είναι ένας δρόμος για να βελτιώσεις. Βεβαίως δεν μπορεί να λύσει τα πάντα. Δεν έχουμε δει τις αυταπάτες. Βλέπουμε ότι βεβαίως όμως, εάν. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό. Όταν καταθέσαμε αυτή τη σύμβαση και ζητήσαμε να γίνει υποχρεωτική το Σεπτέμβρη, ήταν ο αριθμός του πρωτοκόλλου 17. Ήταν η 17η σύμβαση που ζητούσε να γίνει υποχρεωτική. Καταλαβαίνουμε τι συντριβή έχει γίνει πανελλαδικά. Πανελλαδικά η 17η σύμβαση. Όμως, εάν αύριο περισσότερες συμβάσεις παλεύονται, υπογράφονται και πιέζονται για να γίνουν υποχρεωτικοί, και εμείς το καταλαβαίνουμε ότι και το δικό μας το έργο θα είναι πιο εύκολο, ούτως ώστε να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Άρα, και βελτιώνεις τη δική σου κατάσταση εκεί που δουλεύεις, όταν παλεύεις, αγωνίζεσαι να έχεις κάτι καλύτερο, μια σύμβαση καλύτερη, με κάποιες αυξήσεις. Για το θέμα της υπερορίας, αργίες, όλα αυτά.
και βελτιώνεις τη δικιά σου θέση, όμως συμβάλλεις, βάζεις ένα λιθαράκι συνολικά στην εργατική τάξη της χώρας μας να σηκώσει λίγο το ανάστημα, να διεκδικήσει μια καλύτερη ζωή και βέβαια τρώγοντας έρχεται η όρεξη, παίρνεις τα πάνω σου, αυτοπεποίθηση, δεν το κρύβουμε αυτό το πράγμα. Μας έχει λείψει. Μας έχει λείψει, ας πούμε, μια επιτυχία σαν αυτή των συναδέλφων στην Κόσκο. Μας έχει λείψει μια επιτυχία εργαζομένων χωρίς πείρα οργάνωσης, όπως στην eFood, που πάτησαν στα πόδια τους, οργανώθηκαν πρωτόλια στην αρχή, πιο σταθερά τώρα και παίρνουν τα βήματά τους δίπλα μας στο δρόμο του αγώνα. Αυτό που κατάφεραν. Ανεβάζει και εμάς ένα μπόι να πούμε ότι ρε παιδιά, να που λέτε δεν γίνεται τίποτα. Να. Μα ένας, μα ο άλλος, σιγά σιγά διαμορφώνεται ένα κλίμα να αλλάξουν τα πράγματα. Σε ρωτήσω τι γίνεται και με εκείνους τους εργαζόμενους που τυχόν αγνοούσαν τη σημαίνει λογική σύμβαση εργασίας. Υπήρχαν στον χώρο σας. Πώς το αντιμετωπίσατε αυτό το θέμα? Λοιπόν, το 2017 όταν ξεκινήσαμε, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που πρέπει να λύσουμε ήταν αυτό. Με ποια έννοια? Ότι από το 2016, τέλος 2015, είχε αρχίσει να ανεβαίνει η δουλειά σιγά σιγά. Για ένα μεγάλο διάστημα ένα κομμάτι του κόσμου συνταξιοδοτήθηκε. Το ανέβασμα της δουλειάς έφερε κόσμο από άλλους χώρους εργασίας, αλουμινάδικα, σε κάποιες βιοτεχνίες που ήρθαν να δουλέψουν, που είχαν κλείσει τον καιρό της κρίσης, έψαχναν οι άνθρωποι να βρουν δουλειά και βρήκαν στα καράβια, στην επισκευή. Είχαμε λοιπόν νέους εργαζόμενους, οι οποίοι είχαν μπει μετά το 10, το 9-10, για πρώτη φορά στην εργασία. Αλλά και εργαζόμενους, οι οποίοι εκεί που δούλευαν δεν είχαν συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα, που δεν ήξεραν τι θα πει σύμβαση. Που έπαιρναν, από χοντρικά τώρα, παράδειγμα, έπαιρνε ο άλλος έξω στο αλουμινάδικο 6 εκατοστάρικα και του είπαν, έλα εδώ με 1000 ευρώ. Του φάνηκε ότι παίρνει τα διπλάσια λεφτά. Όχι, του φάνηκε, έπαιρνε τα διπλάσια λεφτά. Τα 1000 ευρώ όμως, με βάση τη σύμβαση που διεκδικούσαμε εμείς, ήταν 40% κάτω. Είχαμε να καταλάβει καλοπροαίρετα ο συνάδελφος ότι ρε παιδιά, τι μου λέτε ότι παίρνω λίγα. Εγώ παίρνω τα διπλάσια λεφτά από εκεί που δούλευα. Να καταλάβει ότι και εδώ υπάρχει μια ιστορία, αλλά και το αντικείμενο της δουλειάς και η παραγωγικότητα αυτή που βγαίνει εδώ πέρα, γιατί είναι πολύ εντατικοποιημένη η εργασία. Αλλά και η δυνατότητά μας να έχουμε παραπάνω. Δεν είναι μόνο όλα αυτά, δεν φτάνουν. Μπορεί να δουλεύεις. Σε ορυχεία μέσα δουλεύουν και δεν παίρνουν τέτοια λεφτά. Δεν είναι η ανθυγιεινή δουλειά που λένε κάποιοι, α, πρέπει να περιλώνουμε παραπάνω γιατί κάνουν ανθυγιεινή. Είναι και η δυνατότητά σου μέσα από το συνδικάτο, μέσα από την οργάνωση να τα πάρεις κιόλας. Να τα διεκδικήσεις και να τα πάρεις. Άρα λοιπόν, ήταν μια παράλληλη κουβέντα με πάρα πολλές εγγραφές, πάνω από 700-800 εγγραφές νέων ανθρώπων. Δηλαδή ήταν μια παράλληλη δουλειά. Να ξανασταθεί το συνδικάτο στα πόδια να παλεύει, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να συσπηρώνει και τους εργαζόμενους για τους οποίους έχει χώρο αναφοράς κτλ. Άρα, γι' αυτό λέω ότι είπα και προηγουμένως ότι ήρθε να πατήσει πάνω σε αυτόν τον αγώνα ως συνέχεια και αυτή η σύμβαση, όχι μόνο στο να πάρουμε 4%, 4,5% που πήραμε αύξηση σε σχέση με το 2017, το 2018, αλλά και στο κομμάτι της δουλειάς στο μυαλό νέων συναδέλφων, στη συνείδηση νέων συναδέλφων. Σήμερα είναι αυτοί οι οποίοι μπαίνουν μπροστά και χωρίς πολλές φορές την παρέμβαση του συνδικάτου, με την επιχείρηση που δουλεύουν και λένε θέλω τη σύμβαση. Και είναι σημαντικό αυτό εργαζόμενοι να μπαίνουν μπροστά, μην περιμένοντας και να διεκδικούν αυτό που το συνδικάτο έχει υπογράψει. Είναι πραγματικά αυτό που λέμε πόδια του συνδικάτου σε κάθε χώρο δουλειάς αυτοί οι εργαζόμενοι. Σωτήρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την κουβέντα. Να είσαι καλά.